Κάνοντας λίγο χιούμορ να πω ότι ζητάω συγγνώμη παρόφησα. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω επικεφαλής των παρατάξεων. Ήταν εδώ και η κυρία Καλάκου, η οποία έφυγε πριν από λίγο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Διότι είμαστε εδώ όχι περισσότερο για να μεταφέρουμε συγκεκριμένες απόψεις για συγκεκριμένες λύσεις, γιατί αυτό θα ήταν μια υπερβολή τη στιγμή κατά την οποία η πόλη τα δύο τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ένταση προσπαθεί να δώσει απάντηση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ήρθαμε εδώ και εκεί έγινε το μεγαλείο, αν θέλετε, ότι κάποια στιγμή όταν η πόλη μας κινδυνεύει, μαζευόμαστε όλοι για να δείξουμε στον κόσμο ότι η πόλη υπάρχει διοίκηση. Η διοίκηση δεν είναι μονάχα η Δημοτική Αρχή, αλλά είναι το Σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Και αυτή η διοίκηση, βέβαια, θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση και να πω ότι θέλει να πιστεύει ότι πάντα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας. Θέλει να πιστεύει ότι το Δημαρχείο είναι το σπίτι της δημοκρατίας. Θέλει να πιστεύει ότι όσοι μπαίνουν σε αυτό το σπίτι, που είναι σπίτι του λαού, δεν θα πρέπει να έχουν παραβατικές συμπεριφορές και να υπερασπίζουν το δίκαιο τους και την άποψή τους με τον τρόπο που πρέπει, χωρίς να ξεπερνούν τα όρια. Αυτό για κάποιες απόψεις που με λίγο δύσκολο τρόπο εκφράστηκαν το πρωί που δεν ήμουν εδώ. Στη συνέχεια, θέλω να πω ότι δεν είμαστε χωρίς λύση στο πρόβλημα. Η λύση έχει αρχή, έχει και τέλος. Έχει δρομολογηθεί μια λύση. Η λύση είχε δρομολογηθεί με το να εξασφαλίσουμε 2.000 τόνους αυτή τη δύσκολη περίοδο και αυτές τις δύσκολες μέρες να τις πάμε στο Φλόκα. Εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και διεκόπη η μετακίνηση των απορριμμάτων προς τα εκεί. Εκεί πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, πρέπει να δώσει απάντηση, πρέπει να επιβεβαιώσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των φορέων που διαχειρίζονται τα σκουπίδια και να τα σκουπίδια να μετακινηθούν. Παράλληλα, πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε και μια άλλη γρήγορη εξέλιξη που θα μας δώσει τη δυνατότητα ενδεχομένως Τρίτη, Τετάρτη το πολύ να μετακινηθούν κάποια σκουπίδια από κρίσιμα σημεία της πόλης μας αυτές τις Αγίες Μέρες. Δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες όσον αφορά την πορεία από εδώ και πέρα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στην καταιγίδα, όπως βλέπετε, είμαστε όλοι όρθιοι. Απλώς θα προσπαθήσουμε αυτή την καταιγίδα να την κάνουμε ενέργεια για την πόλη μας και επιτέλους να λύσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε σοβαρές διαβεβαιώσεις ότι τις προσεχείς μέρες και εγώ και ο κ. Αντανακόπουλος και ο κ. Καράμπλας και όλοι το κ. Αγγελόπουλος το έχουμε διασταυρώσει αυτό το πράγμα, ότι τις προσεχείς μέρες θα έχουμε την απάντηση και την απόφαση που έχει σχέση με την τοποθέτηση των δεμάτων τα οποία η ευγενική, αν θέλετε, χειρονομία του Δήμου της Σίλιδας που άρχισε να επενείται από όλες τις πλευρές μας δίνει τη δυνατότητα. Στη συνέχεια, αυτή τη εβδομάδα θα πάω στην Αθήνα με τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο για να περπατήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και την ενδιάμεση λύση στην οποία έχουμε καταλήξει, έχει γίνει και η μελέτη και πιστεύω ότι και εκεί είμαστε στο τελικό στάδιο. Όμως, εκείνο πρέπει να απαντήσουμε στον κόσμο είναι τι θα κάνουμε τα σκουπίδια. Του Αγρινίου. Τι είπατε. Του Αγρινίου. Ναι, ναι. Είπε, αλλά δεν είπε πού. Ναι, το είπα. Τι θα κάνουμε τα σκουπίδια αύριο. Ο κ. Καράμπελας είπε ότι την δυνατότητα που θα έχουμε εντός των προσεχών ημερών να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, στην κουβέντα μας έπεσαν και κάποιες άλλες απόψεις που δεν είναι εδώ και μέσα ακόμα για να τις κουβεντιάσουμε σε λεπτομέρειες. Απόψεις για διαχείριση του θέματος από μεριά της Τρίπολης που δοκιμάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο πύργος. Αλλά πάνω και κύρια από όλα,
και η, από την πλευρά της μείζωνος μειοψηφίας ελέγχθη ότι πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή των νόμων και στην παρουσία του κράτους σχετικά με την απόφαση που έχει ληφθεί να μεταφερθούν τα σκουπίδια στη Δυτική Αχαΐα. Δεν μπορεί δηλαδή 10 άνθρωποι να λένε ότι πάρτε τα πίσω και να γυρνάνε τα κοντέινερ πίσω. Είναι μια προγραμματισμένη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που με πολύ κόπο πετύχαμε την εφαρμογή της και δεν πρέπει να διαταραχθεί. Τώρα, κατά τα άλλα, τι να πω. Θυμάμαι εκείνο που διάβαζα πρόσφατα και που έγραφε ο Καζαντζάκης. Ότι αν θέλεις να σε φοβηθεί ο φόβος, πρέπει να το κοιτάξεις καθάματα, γιατί ο φόβος μόνο έτσι θα φοβηθεί και θα φύγει. Οι συμπολίτες μας λοιπόν πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Πρέπει να διαχειρίζονται τα σκουπίδια όσο δυνατόν καλύτερα αυτές τις μέρες. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προασπίσουμε αυτή την υγεία. Τώρα, άφησα για τελευταίο. Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έχουμε περάσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις που θα φέρουν το πρόβλημα το μεγάλο που έχει η πόλη μας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το έχουμε κάνει κατά καιρούς, το έχουμε κάνει με πολύ ευγενικό τρόπο. Τώρα, σήμερα ακούγονταν πάρα πολύ, πολύ πολύ έντονα και με πέρανε και τηλέφωνο και μου το λέγανε κτλ. Ότι μοχλός πίεσης θα είναι αν αποκλείσουμε το λιμάνι του Κατακόλου τις ημέρες που θα έρχονται τα φιλιά. Είναι ένα σκληρό μέτρο. Δεν μπορώ να πω ότι το υιοθετώ, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγουν τα πράγματα και από τη θέληση των εκείνων που έχουν τη διοίκηση και παίρνουν στα χέρια των πολιτών που καταλήγουν σε ανεξάρτητες καταστάσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα μας ακούσουν όσο πιο ψηλά γίνεται και δεν θα χρειαστεί η απειλή αυτή που άκουσα σήμερα από εκατοντάδες ανθρώπους να παίρνουν τηλέφωνο, να μου το λένε κτλ. Να μην επιβεβαιωθεί. Ξέρετε πόσο τραγικό θα είναι να έρθει ένα καράβι να φέρει 3.000 τουρίστες και να μην μπορεί ούτε ένας από εκεί να φύγει και να πάει στην αρχαία Ολυμπία, να πάει στους άλλους προορισμούς, να φύγουν λεωφορεία από άλλες περιοχές και να δημιουργηθεί, θα δημιουργηθεί ένα πανελλήνιο κομφούζιο. Παρά τις δυσκολίες που έχει η σημερινή κυβέρνηση και που και εκείνη έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της προτεραιότητες, πιστεύω ότι η προτεραιότητα είναι η σωτηρία 50.000 ανθρώπων που με άκρος δημοκρατικό τρόπο μέχρι σήμερα περνάνε τη φωνή τους προς τα έξω, που είναι φωνή διαμαρτυρίας, κραυγή αγωνίας και άλλη μόνο. Να μην επαληθευτεί κάτι άλλο που μου είπαν οι συμπολίτες μας, ότι ναι, γιορτάζουμε την έξοδο του Μεσολογίου και μπράβο, είναι ιερή η πόλη, διαχρονικό στο συμβολισμό της, αλλά και εμείς θα κάνουμε τη δική μας έξοδο, δηλαδή όπως στους σεισμούς 93, θα πάρουμε τις σκηνές μας και θα φύγουμε από τον πύργο όταν καλυτερεύσει ο τερός για να μην πεθάνουμε από χοντερά. Ας το ακούσουν όλοι, να τα ακούσουν οι βουλευτές, να τα ακούσει ο κύριος Περιφερειάρχης, να τα ακούσει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να τα ακούσουν οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί, να τα ακούσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς το λέμε όσο δυνατά μπορούμε. Οι δημοσιογράφοι πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα το περάσουν όσο πιο δυνατά μπορούν και αυτοί και όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού μπορούμε να κάτσουμε την πράξη μας, να έχουμε τις διαφωνίες μας και να τα πούμε αν κάναμε σωστά λάθη και τα λοιπά και ο καθένας να αποδεχτεί το μερίδιο που πρέπει για την ευθύνη που του αναγωγεί, αν και όταν παίρνεις ένα κουβάρι τελείως μπερδεμένο είναι πολύ δύσκολο να σου δεις κανείς ευθύνης γιατί δεν το έχεις λήξει καλά. Τώρα θα ήθελα και ο επικεφαλής της Μίσου Μεψηφίας και οι άλλοι επικεφαλής του παρατάξεων που δεν θέλω να υποκαταστήσω σε καμία περίπτωση την πούλησή τους και την άποψή τους, να πούνε δύο κουβέντες για να έχουμε να κλείσουμε το πάζ δηλαδή της